Βιολογία πέρασε. Σε ποια πόλη? Στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη επιλογή μου. Ναι. Μόρια πάνω, χαμηλά, ανέβηκε, κατέβηκε. Κατέβηκε. Η νομική παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση πρώτων προτιμήσεων με την αγγλική φιλολογία και την ψυχολογία. Αντίθετα, τα παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης σημείωσαν πτώση, διότι οι υποψήφοι φοβούνται ότι θα μείνουν αδιόριστοι. Η μεγαλύτερη πτώση στις πρώτες προτιμήσεις σημειώθηκε στους πολιτικούς μηχανικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προφανώς λόγω της κρίσης που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην οικοδομή. Από τις πρώτες σχολές είναι και τμήματα λογιστικής ΑΕΚ και ΤΕΗ και εντυπωσιακή αύξηση παρουσιάζουν τα τμήματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ΤΕΗ, δείχνοντας ότι οι υποψήφοι αξιολογούν τις δημόσιες σχέσεις ως ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Εγώ πέρασα ιστορικό, διαχείριση και πολιτισμικών αγαθών. Σε ποια πόλη πέρασε? Καλαμάτα. Ήταν αυτό που ήθελες πάντα? Ναι, ήταν αυτό που ήθελα από την αρχή. Βέβαια, είχα και πιο υψηλότερους στόχους και έβγαλα περισσότερα μόρια από ό,τι απαιτούσε η σχολή. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα αυτή τη σχολή και ήθελα να είμαι μέσα σε αυτή. Τα περισσότερα παιδιά γράψανε καλά, πιστεύω. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εύχομαι συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους και στα υπόλοιπα παιδιά και σε αυτούς που θα δώσουν φέτος. Και στο μέλλον, αλλά και στα παιδιά τα οποία και δεν γράψανε και καλά, γιατί η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει εδώ, στις Πανελλήνιες, ούτε, ας πούμε, θα πρέπει κάποιος να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του επειδή δεν έγραψε καλά στις Πανελλήνιες.